centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Λοιπόν, στην πηγή του ρεπορτάζ, Πτελέα. Είσαι Πτελέα και θέλω να μας πεις τι γίνεται εκεί από το πρωί. Από το πρωί βρίσκεται κλιμάκιο για την καταγραφή των ζημιών στις οικίες. Οι οποίες είχαν ήδη από χθες αρχίσει να φτιάχνουν κάποια πράγματα οι κάτοικοι, έτσι. Ναι, είχαν ξεκινήσει κάποιοι να κάνουν κάποιες επισκευές, λόγω του ότι και όλες αυτές τις μέρες έχει ξαναβρέξει. Ναι. Τα σπίτια μπάζουν νερό, δεν γίνεται να τα αφήσουν έτσι. Ναι. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν θα έχουν θέμα τελικά με τις αποζημιώσεις. Ναι. Όσοι έχουν ξεκινήσει τις επισκευές. Ωραία, αυτό πολύ καλό. Μπράβο. Μπράβο. Θα ήταν άδικο. Ναι. Θα ήταν άδικο. Τώρα... Δημήτρη, ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν ο κύριος Σαββόπουλος εκεί, ήταν κάποιοι άλλοι παράγοντες? Ήταν εδώ νωρίτερα ήταν ο κύριος Σαββόπουλος. Ναι. Κάθε κλιμάκιο έχουν χωριστεί σε δύο άτομα. Mm-hmm. το κάθε κλιμάκιο. Πόσα άτομα είναι από αυτό το κλιμάκιο εδώ? Είναι, αν δεν κάνω λάθος, έξι άτομα. Και ανά δύο πάνε σε σπίτια, έτσι? Ανά δύο πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, από αποθήκη σε αποθήκη, καταγράφουν τα πάντα. Μαζί τους είναι και ο πρόεδρος του τοπικού, ο Βαγγέλης ο Νικολόπουλος. Είναι και μαζί σου, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Νικολόπουλο, αλλά Δημήτρη, μήπως τους ρώτησες αν, γιατί υπάρχουν πολλά αιτήματα για τα αυτοκίνητα, μήπως τους ρώτησες αν θα γίνει κάτι και με αυτό? Αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι δεν καταγράφει αυτό το κλιμάκιο για τα αυτοκίνητα. Δεν καταγράφει, μόνο τα σπίτια. Όχι, είναι μόνο τα σπίτια. Σπίτια, εσωτερικά. Ναι. Και εσωτερικά αυτό που έμαθα εγώ είναι ότι όσα είναι πρώτη κατοικία, ναι, δικαιούνται για τις, αν είχαν και ζημιές μέσα στο σπίτι. Αχα. Πέρα από τη σκεπή δηλαδή. Αν δεν είναι πρώτη κατοικία, οι συσκευές δεν... Δεν θα αποζημιωθούν. Η οικοσκευή δηλαδή δεν θα αποζημιωθεί όσοι πάθαν και δεν είναι πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Όσα δεν είναι πρώτη κατοικία. Αυτά που είναι πρώτη κατοικία, όσα σπίτια είχαν πρόβλημα και στις συσκευές τους, θα αποζημιωθούν και γι' αυτό. Μάλιστα. Πάντως το ξέρουμε ότι στα χωριά κυρίως έχουμε ένα σπίτι, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε εκεί και τα Σαββατοκύριακα. Και βρέθηκε πάρα πολύ κόσμο στην Πτελέα, γιατί ήταν η Παναγιά. Σε διαφορετική περίπτωση, οι άνθρωποι πώς είναι εκεί, 30-40, πώς είναι οι άνθρωποι, οι μόνιμοι, που είναι χειμώνα καλοκαίρι εκεί. Και αυτό έχει. Μόνιμοι εδώ στο χωριό. Είναι 40 κάτοικοι. Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα σπίτια είναι πολλαπλάσια όμως. Βέβαια, τα σπίτια είπαμε ότι στο χωριό είναι περίπου... Πάνω από 15 οικογένειες. Πάνω από 15 οικογένειες είναι εδώ πέρα. Μάλιστα. Και άλλα πόσα σπίτια είναι τώρα... Σκέψου πόσα σπίτια ακόμα είναι που... Αυτή λοιπόν, αν δεν είναι πρώτη κατοικία, που δεν είναι πρώτη κατοικία, θα αποζημιωθούν μόνο για τη σκεπή. Και όχι για την οικοσκευή, αν υπάρχει πρόβλημα. Δεν αποζημιώνονται καθόλου. Μάλιστα. Όσα δεν κατοικούνται δηλαδή καθόλου είναι... Όσα δεν κατοικούνται εντελώς δεν θα πάρουν καμία αποζημίωση? Όσα είναι ακατοίκητα, ναι. Α, μάλιστα. Αυτά είναι καινούργια πράγματα που βγαίνουν τώρα. Έτσι μπορεί να ισχύει και στο τέλος κάτι άλλο, αλλά... Σύμφωνα με αυτό που μίλησα και εγώ τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι στο χωριό. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις καταμετρήσεις εκεί και τις καταγραφές, έχουν κάνει δηλώσεις, Δημήτρη? Δεν έχουν κάνει δηλώσεις. Δεν κάνουν δηλώσεις. Όχι, δεν νομίζω ότι θα δώσουν κάποιες δηλώσεις. Θα τελειώσουν σήμερα. Έχουν πολλή δουλειά. Δηλαδή για το κάθε σπίτι, για να καταλάβεις αν έχει μία ή δύο αποθήκες στο κάθε σπίτι, θα πρέπει για το καθένα να κάνουν και ξεχωριστή δήλωση. Θα τελειώσουν σήμερα όλα ή όχι? Εντάξει, από ό,τι φαίνεται μάλλον θα τελειώσουν σήμερα, ναι. Θα τελειώσουν. Έστω και αν πάει μέχρι αργά, Τελεία σίγουρα. Θα τελειώσουν. Σίγουρα, ναι. Ωραία. Ωραία. Δημήτρη, αν μπορεί να μας μιλήσει λίγο και ο... Μπορεί να μας μιλήσει και ο Βαγγέλης, ναι. Ο κύριος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος τοπικού της Πτελέας. Λοιπόν,
Είναι μαζί μου τον Δημητρή. Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται, πρόεδρε? Όλα καλά, εσείς τι κάνετε? Εδώ, αυτές τις μέρες είμαστε μόνο πτελέα ουσιαστικά. Είναι πραγματικά έτσι, ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που υποστήκατε. Δεν ξέρω αν και εσάς σας βρήκε εκεί αυτό το πράγμα τη μέρα της Παναγιάς. Ήμασταν εδώ πέρα παρόντες. Ήταν κάτι πρωτοφανές για την περιοχή της Τελέας και του Κρανοχωρίου αντίστοιχα. Έχει γίνει βέβαια μεγαλύτερη ζημία στην περιοχή της Τελέας, λιγότερη στο Κρανοχώρι, αλλά δεν πάβει να είναι ζημία και στα δύο χωριά. Στο Κρανοχώρι περισσότερο σε χωράφια και καλλιέργειες, φασόλια και τα λοιπά, ότι υπάρχει καλλιέργειες, εκεί. Καλλιέργειες, ναι, ηλιακούς περισσότερο. Παρά σε σπίτια και αυτοκίνητα, ναι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Η Πτελέα είναι πραγματικά, είναι απίστευτο να βλέπεις αυτή την εικόνα και είναι, δεν ξέρω αν θα την ξαναδούμε ποτέ στη ζωή μας. Έτσι ακριβώς, άλλο να το λέμε και άλλο να το βλέπεις από κοντά. Φυσικά, μακάρι να μην το ξαναδούμε στη ζωή μας. Τώρα, έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης μας έδωσε νωρίτερα κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα ξέραμε μέχρι τώρα. Γιατί σήμερα που ήρθε το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος, όπως ονομάζεται το κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών, μας λέει τώρα ο Δημήτρης ότι πρώτη κατοικία θα αποζημιωθεί και η οικοσκευή. Αν δεν είναι πρώτη κατοικία, δεν θα αποζημιωθεί η οικοσκευή, μόνο η σκεπή. Και αν είναι ακατοίκητο το σπίτι, δεν θα αποζημιωθεί καθόλου. Αυτά βγαίνουν τώρα, δεν τα ξέραμε. Από τις πρώτες πληροφορίες που μας έχουν δώσει οι μηχανικοί, δεν είναι ακόμη κάτι σίγουρο. Έχουμε αυτή την ελπίδα ότι οι κατοικίες οι οποίες δεν κατοικούνται εδώ πέρα στην περιοχή της Πτελέας και δεν έχουν ρεύμα και τέτοια, ναι, δεν θα πάρουν αποζημίωση. Όσοι λοιπόν είναι σπίτια ακατοίκητα, δεν έχουν ρεύμα στο σπίτι και τα λοιπά, δεν θα πάρουν καμία αποζημίωση. Αυτό ακριβώς. Κρατήστε το λίγο, γιατί κάποιος μπορεί κάπου να είναι τώρα και να ήθελε να διακόψει το ρεύμα, να το συνδέσει αργότερα. Αυτός ο άνθρωπος καταστράφηκε το σπίτι του εκεί, αλλά θα πάρει δραχμή, μάλλον αυτά ευρώ. Θα καταγραφούν όλα αυτά, δεν θα αφήσουμε κανένα οίκημα το οποίο είτε έχει ρεύμα είτε δεν έχει, θα καταγραφούν όλα αυτά τα... Θα καταγραφούν όλα, μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Δεν αφήνουμε δηλαδή σπίτι το οποίο και δεν θα καταγραφεί. Και στο κάτω-κάτω μπορεί εγώ να μην θέλω ρεύμα στο σπίτι, να μένω με το κερί, πειράζει, ενοχλώ κανέναν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, λέμε στην απίθανη περίπτωση τώρα. Εντάξει. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ό,τι την ενημέρωση από τους μηχανικούς, έχουμε και τη διευθύντρια εδώ πέρα, τη κυρία Ζικοπούλου, την επικεφαλή του τμήματος. Ναι. Μας έχει δώσει σαφές διευκρινήσεις. Δεν ξέρω, είναι εκεί κοντά σας η κυρία Ζικοπούλου, μήπως μπορούσε να μας μιλήσει? Δεν είναι εδώ πέρα, έχουμε κάνει 4 κλιμάκια για την καταγραφή των ζημιών. Ναι. Θα τελειώσουν σήμερα, πρόεδρε? Θα πιστεύω ότι η Πτελέα θα τη τελειώσουμε σήμερα, γιατί έχουν ρητή εντολή να τελειώσει 2 μέρες η καταγραφή. Ναι. Τα χρήματα πότε θα τα πάρουν, τι σας λένε οι άνθρωποι αυτοί? Θα αργήσουν τα χρήματα. Θα κάνουν όλοι τις... Εμείς περιμέναμε να γίνει η καταγραφή. Για να μην χαθεί μετά τις επισκευές. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και αντίστοιχα μετά με τα τιμολόγια και με αυτά, οι άνθρωποι θα μπορέσουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Ναι. Έβρεξε χθες, γιατί χθες σε πολλές περιοχές έβρεχε. Πέρασε μια ψυχάλα, ευτυχώς δεν ήταν για πολλή ώρα, ήταν δίλεπτη, τρίλεπτη. Οι επισκευές, όπως το βλέπεις, πρόεδρε, εκεί των σπιτιών τώρα και των σκεπών κυρίως, πόσο καιρό θα πάρουν ώστε να προλάβουμε επόμενη νεροποντή? Οι σκεπές για να γίνουν όλες όπως ήταν πριν χρειάζονται πάνω από 2 μήνες. Ευελπιστούμε να πώς θα γίνει αυτό τώρα, αυτό. Δηλαδή τι θα γίνει αν βρέξει? Ευελπιστούμε, έχει προμηθεύσει η περιφέρεια και ο Δήμος Νάιλον για να καλύψουν κάποια από τα οικίματα οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν θα καλυφθούν οι σκεπές με νάιλον. Με νάιλον προσωρινά μέχρι να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες, κυρίως τα σπίτια τα οποία κατοικούνται και μετέπειτα σε αποθήκες. Μάλιστα. Που και οι αποθήκες έχουν πάθει σημαντικές ζημιές, γιατί στις αποθήκες είχατε από ζωοτροφές μέχρι μηχανήματα αγροτικά. Από ζωοτροφές, μηχανήματα, άχυρα για τα ζώα εδώ πέρα, κτηνοτρόφοι της περιοχής. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά, κύριε Νατσούλη. Το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε και το είδαμε και πραγματικά έγινε, και γι' αυτό έγινε και πανελλαδικό θέμα. Γιατί πουθενά στην Ελλάδα δεν έχει πέσει τέτοιο χαλάζι. Και κανένας δεν θυμάται τέτοιο χαλάζι ποτέ. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι... Έτσι, ακριβώς, γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης έκανε και μια δήλωση που είπε: ευτυχώς δεν θρηνήσαμε και θύματα. Δεν είναι υπερβολική η δήλωση. Γιατί μας έλεγε ακριβώς. Και ο Μπάπης ο Κλαβίνας προχθές
ότι αν σε έβρισκε αυτό το πράγμα έξω στο δρόμο, θα σε σκότωνα. Σε σκότωνα. Έτσι, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, μας φύλαξε η Παναγία. Ημέρα 15 Αύγουστο. Δεν ξέρω. Πρόεδρε, εσύ από κοντά να μην ξεφύγει τίποτα. Να μην αδικηθεί άνθρωπος. Προσέξτε το λίγο αυτό. Δεν αφήσαμε μέρα. Να μην αδικηθεί άνθρωπος. Να μην ξεχαστεί άνθρωπος και περιουσία εκεί στην Τελεία. Έτσι είναι, κύριε Νατσούλη. Τώρα, για την δεύτερη κατοικία εκεί, αυτά είναι κάποια ψηλά γράμματα που λέμε, γιατί καταλαβαίνω, Πρόεδρε, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα σπίτι στο χωριό, αλλά για να έρχονται Σαββατοκύριακα, σε γιορτές κτλ. Δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι. Αυτοί θα πάρουν μόνο για τη σκεπή τελικά. Θα πάρουν μόνο για τη σκεπή, έτσι προβλέπει ο νόμος. Δεν προβλέπεται δηλαδή ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό και να πάρουν όλοι ό,τι ζημιά έπαθαν. Μακάρι κύριε Νατσούλη να γίνει κάτι διαφορετικό με τον νόμο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και κάτι άλλο. Επειδή τώρα γίνεται η καταγραφή για κάθε σπίτι, για κάθε περιουσία, για κάθε σκεπή, άλλο ποσό θα πάρει, ας πούμε, ο Νικολόπουλος, άλλο θα πάρει ο Δέλιος, άλλο ο Νατσούλης. Έτσι γίνεται η καταγραφή. Ή ένα ποσό θα βγει για όλους. Δεν το γνωρίζω αυτό, κύριε Νατσούλη. Αυτό θα το ξέρουν οι μηχανικοί. Το ρωτήσατε εκεί στην κυρία Ζικοπούλου, στο κλιμάκιο αυτό, τι θα γίνει ακριβώς. Είναι κάπου εδώ πέρα η κυρία Ζικοπούλου, αλλά. Πρέπει να τη βρει ο κύριος Δέλιος εδώ θα πέρα. Θα τη βρει ο κύριος Δέλιος εκεί. Να τη βρει ο κύριος Δέλιος και να ρωτήσει αυτό ακριβώς. Θα πάρουν όλοι ένα ποσό που θα βγει συνολικό. Θα πάρει ο καθένας ανάλογα με το τι ζημιά θα γράψει το κλιμάκιο στην κάθε περιουσία που πηγαίνει. Νομίζω, κύριε Νατσούλη, το καλύτερο είναι βγαίνει ένα στάνταρ ποσό. Δεν έχει ζημία 20%, 30%. Έχει γίνει εδώ πέρα ολική καταστροφή. Μάλιστα. Μακάρι, δεν ξέρω, αλλά είναι μια λεπτομέρεια που πρέπει να τη μάθουμε. Έτσι ακριβώς. Αν μπορέσετε να βρείτε την κυρία Ζικοπούλου εκεί και να το ρωτήσετε, αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να έχουμε μια νέα επικοινωνία. Μετέφερε το και στο Δημήτρη, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα. Μας ακούει. Ωραία. Ο Δημήτρης. Εντάξει, Δημήτρη. Έγινε κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ πολύ. Οκ, okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εδώ και τον πρόεδρο που ήταν μαζί μας. Δημήτρη. Έλα, Χριστό. Ένα μόνο θέλουμε. Ρωτήστε εκεί την κυρία Ζικοπούλου αν θα βγει ή τους μηχανικούς, τους 7 μηχανικούς που είναι εκεί. Mm-hmm. Αν θα βγει ποσό ίδιο για όλους, αν θα κοπεί τα ρήφα δηλαδή ή αν θα είναι μεμονωμένα για το κάθε σπίτι ξεχωριστό ποσό ανάλογα τη ζημιά που θα καταγράψουν. Θέλουμε αυτή τη λεπτομέρεια οπωσδήποτε. Εντάξει. Ωραία. Έγινε Δημήτρη, ναι. Σε ευχαριστούμε και αν έχεις απάντηση να επικοινωνήσουμε και πάλι. Θα επικοινωνήσουμε ξανά. Ωραία. Έγινε Δημήτρη. Έγινε, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ εκεί. Ό,τι καταγράφει ο Δημήτρης Δέλιος θα τα δείτε σε λίγο με βίντεο, φωτογραφίες κτλ. Στην centra.com.gr. Πάμε, Έλενα, στο διαφημιστικό μας. Χαιρετάμε προς το παρόν τον Δημήτρη και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.